Ανακοινώσεις για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους αναμένεται να κάνει εντός του 24ωρου κυβέρνηση. Στόχος της είναι η πλήρης αποκατάσταση δραστηριοτήτων για τους εμβολιασμένους. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Θα έπρεπε ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Δεν χρειάζεται να έχεις προνόμια. Πρέπει να σκεφτείς ότι είναι για το καλό των δικό σου, για το καλό των δικών σου ανθρώπων, των μεγάλων ηλικιών. Δεν χρειάζεται προνόμια. Ο κόσμος πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα. Δεν νομίζω αυτό ότι είναι λογικό. Όλος ο κόσμος πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα. Αυτό δεν λέει λογική. Δεν είναι φυσικό αυτοί που εμβολιάζονται να έχουν πιο πολλές ελευθερίες. Ρατσισμός λέει ο κύριος, αλλά ο κύριος δεν πάει στις κλινικές να δει τι είναι οι ανεμβολίαστοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους ειδικούς ετοιμάζουν κατάργηση των όποιων περιορισμών για τους πλήρως εμβολιασμένους με ελευθερία κινήσεων και κανένα περιορισμό. Ανάμεσα στα μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι να μπορούν να απολαμβάνουν μουσική στην εστίαση και στις χαρακτηρισμένες κόκκινες περιοχές, κάτι που δεν συνέβαινε έως τώρα και η απαγόρευση αφορούσε άπαντες, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και ενδεχομένως και το χορό. Ο κόσμος άρχισε να αντιδράει. Θα προτιμούσα να μην υπάρχουν τα προνόμια. Όχι, το θεωρώ άδικο. Γιατί το λέτε? Γιατί δηλαδή κάποιος που δεν θέλει να εμβολιαστεί για τον Α, Β λόγο, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα. Όποιος έχει λογική δεν χρειάζεται προνόμια, χρειάζεται να πάει να εμβολιαστεί. Και πρέπει να πάει, αλλού αφήνουν και αλλού δεν αφήνουν, αυτό βλέπω εγώ. Γιατί στα γήπεδα βλέπεις τόσος κόσμος πάει, αλλού πάει και αλλού δεν πάει. Αυτό παράξενο με φαίνεται. Οι εμβολιασμένοι αναμένεται να μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους χωρίς τη χρήση μάσκας, ενώ θα χαλαρώσουν τα μέτρα όσον αφορά τον αριθμό ατόμων στα τραπέζια σε καταστήματα. Το σχέδιο για περισσότερες ελευθερίες σε εμβολιασμένους θα ισχύσει και σε κόκκινες περιοχές, δηλαδή σε περιοχές με mini lockdown. Η δικιά μου η γνώμη είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Τη στιγμή που μας ήρθε αυτή η πανδημία, πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Παρά τις αντιδράσεις για το διαχωρισμό των εμβολιασμένων και μη, στα καταστήματα εστίασης εξετάζεται ακόμα και στις κόκκινες περιοχές να επιτρέπεται η μουσική εφόσον τα καταστήματα αυτά λειτουργούν ως αμυγείς χώροι.